Καλησπέρα. Χριστό Μελισσίων. Το πάθημα για την Evolution. Άρχισε ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Bulldogs με Γκέραγκα Κόξ. Γέγονται για την νίκη. Thank you.
Γιάννης Οράνη. Οι οποίοι προηγούνται με 6-10. Δικάσεις. Πάνε χαμηλά. Σλαβούνος, θα στοχίσει. Βασιλάκος, Λουβάρης. Και πάλι στο Βασιλάκο. Θα πετύχει το καλάθι. 6-12. Top score. Πάμε σε time out. 5-1 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Στιγμός, τέλος time out. Και όχι μόνο αυτό, πήρε και το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή. Το σκορ τώρα στο 6-14. Μπει πάρα πάρα πολύ δυνατά στο παρκέ των πλειοσίων των Μελισσίων. Οι Bulldogs προηγούνται με 9 τώρα, 6-15. Καμισάκης. Μπάρα θα περάσει χαμηλά. Η Λαζανάκης. Μάλις θα του κρύψει το οπτικό πεδίο. Στο λιγνό, συγκεκριμένα. Ο απέργης τι βλέπω, Μιγιάννη. Πάρα πολύ ωραία πίεση. Μας αρέσει, το δίνουμε. Το μάλλον θα γυρίσει, Βασιλάκος. 3 δευτερόλεπτα, εντάξει, κατασκευάσαμε εκεί, το παρακάναμε. Έχουμε αλλαγές. Διαμάντης θα περάσει στον πάγκο. Και ο Λαζανάκης στη θέση του Απέργης. Ο Γκαρτζάς. Ο Λιγνός κατάφερε και πανέφερε την μπάλα ενός παρκέ για δύο. Μπάλα στο σίδερο, από τα χέρια του Βασιλάκου, όχι. Σύμφωνα με το ρεφ, ο τελευταίος που την έβγαλε ήταν ο Σανδαλής. Ήρθε στο βαριέ ο Μίστερ Τρυποντόρ, ο κύριος το Πουζογλου. Χαλαρός. Αντιαθλητικό έχει δώσει στον Κουμεντάκη, μάλιστα. Ο Ιρεφ, εύστοχος στην πρώτη Γεωργόπουλος. Ο ένας μετά τον άλλο φτάνουν για τους Κόξ, μάλιστα, πολύ ωραία.
Καραπέμπης. Βασιλάκος. Έκανε την κίνηση ο Καραπέμπης προς τα μέσα. Ο Βασιλάκος. Τρεις για να μειώσουν, όχι, μαζέρα ο Βασιλάκος. Η αλήθεια είναι ότι όταν είναι ο Βασιλάκος στην ομάδα, στο παρκέ, για να δούμε τον Στάθη, δεν θα καταφέρει να πει στην πάρα στο καλάθι. Μια ιδιαίτερη δυναμία, το λέμε. Θα πάρει το φάουλ. Έτσι θα το συμπρότει. Ο Βασιλάκος θέλησε να βρει τον απεργή. Κάτι το 10 τεστ δυνατόν, κατοχή και πάλι για τους Οράνη. Ο Λούβαρης, ο Παγκή, ο Γεωργόπουλος στον πάγκο. Βασιλάκος, για τρεις. Άστοχος. Λούβαρης στο ριβάρι. Ο Ζανάκης θα βρει στην πάρα στο καλάθι. 6-18. Διαφορά στους 12. Όλο και μεγαλώνει. Ετοιμάζονται και να περάσουν στο παρκέ το Κουζόγλου και Γραβάνης. Σαντάλης. Μεντάκης. Έστωπος. Το 18. Λιγνός. Άσκοφος. 19 δευτερόλεπτα. Πάρα στα σίγουρα θέματα του Βασιλιάδου. No look pass στον Απέμπτη. Θα πάρει το φάουλ εκείνος. Τέσσερα.
πέσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Μεντάκης με τον Λίβαρη απέναντι του. Σαντάλης. Τι κοιτάνε τώρα την μπάλα. Τι παιχνίδια περίεργα είναι αυτά. Βουλουμάνου. Ο Λιβάρης. Βασιλάκης θα περάσει τον πάγκο για να πάρει τις ανάστες του. Το Κουζόγλου ετοιμάζεται σιγά σιγά να περάσει το παργέ. Ο Γραβάνης έχει κάνει ήδη. Πιο βαρύ το κορμιό που το πούσε η αλήθεια είναι. Ίστα, ίσα, Γραβάνης στην πρώτη του απόπειρα για καλάθι. Από ποιον? Τον Μπίργο, τον Βαλάνη. Ούτε τώρα ο Λουβάρης. Λουμάτος. Το Γαλάνη και το Λουβάρη απέναντι του. Σταματάει την τρίπλα, κακός. Άσκε την μπάλα, Γεωργόπουλος. Διαμάτης. Λουβάρης. Ο Γαλάνης θα πετύχει το καλάθι. Η διαφορά στους 18 παρακαλώ πόντους. 8-26. Τρίποντο. Ας δω στην πρώτη. Δύο στις τρεις. Λουβάρης. Αφέργης. Διαμάντης. Λουβάρης. Γαλάνης. Λουβάρης. Το καλάθι. Σαντάλης, το Μπουζόγλου. Ο Απέργης θα πάρει νέο φάουλ. Πώς τα καταφέρνει, πήγε την πόλη στο σοκαριστόγυπο. Δέχεται την μπάλα και παίρνει πάντα το ελάχιστο που μπορεί. Άξιο θαυμασμού. Δεδομένου ότι είναι ψηλός, δεν είναι η θέση του αυτή. Δεν είναι τα λιμέρια του, δεν είναι για να κυκλοφορεί εκεί στο πορτοκαλί. Αλλά τα καταφέρνει περίφημα. Thank you.
σίδερο. Θα πρέπει να ξανά στόχισε. Τα μάλλον αμέντες. Πάρα θα πει έξω. Τα παιχνίδια του σκόρ. Το σκόρ έχει κολλήσει. Γραβάνης είναι μόνος του. Από τα 6 μέτρα. Λοιπόν το παιχνίδιο. Τελικώς τελικά νικητής εκεί στην τελείωση ήταν ο διαμάτης Γιώργο Μπλος. Στην Ιξάη στο πάλι Μαχτέργη Διαμάτης Άσπορτε Μάγκια του Αφέρδης Βάλα στο Πικάσι. Μόνος του και όλοι τους. Ναι, γιατί όχι, φοβάται νομίζετε. Δεν καμία περίπτωση. Μουζογλου είναι λίγος ακόμα. Θα το κάνει. Με τα 30. Μην αμπάνεις. Ας το πούμε. Για ποιον, διεκδίκηση, τι θα δείξει τώρα το πελάκι. Bulldogs. Δημιουργήσα τα λεφτά από την λεπτά του ημιχρόνου. Όχι, καταρχήν και ένα καθό. Συγγνώμη, δικό μου το λάθος.
να μειώσουν ακόμα στους 16. Θα το κάνουν, όχι. Λακός. Στο γραβάνι, στη γωνία. Άστοχος. Πορτοκαλί και πάλι στα χέρια του. Ο Μεντάκης και πάλι. Καπνισάκης, η Αντρής. Είτε τώρα. Υπάρχουν Καλάνι. Και από τίσο Γεωργόπουλο. Πήγαμε στα τελευταία 2 λεπτά του πρώτου μικρόνου. Ο Τζας, καλό παρακαλώ, θα στοχίσει. Πάρα πολύ όμορφη ενέργεια μπροστά στους δύο πύργους, Διαμάντη και Γαλάνη. Κοιτά ο ένας, το να βάλεις καμάτι μπροστά του, κάθε άλλο παρά εύκολο από ποιον, τον Πύργο, τον Γαλάνη.
Ήρθε τώρα ο Λουβάρης. Λουμάνος. Το Γαλάνη και το Λουβάρη απέναντι του. Σταματάει την τρίπλα, κακός. Χάσει την μπάλα. Γεωργόπουλος. Διαμάτης. Λουβάρης. Λοιπόν, ο Γαλάνης θα πετύχει το Βαλάφι. Η διαφορά στους 18, παρακαλώ, πόντους, 8-26. Τρίποντο. Άσοκος στην πρώτη. Δύο στις τρεις. Λουβάρης. Αφέργης. Διαμάντης. Λουβάρης. Γαλάνης. Πήγε το καλάθι. Σαντάλης, το Μπουζόγλου. Ο Απέργης θα πάρει νέο φάουλ. Πώς θα καταφέρνει, λίγε την πόλη στο σοκαριστό, υποδέχεται την μπάλα και παίρνει πάντα το ελάχιστο που μπορεί. Άξιο θαυμασμού. Δεδομένου ότι είναι ψηλός, δεν είναι η θέση του αυτή. Δεν είναι τα λιμέρια του, δεν είναι για να κυκλοφορεί εκεί στο πορτοκαλί. Αλλά τα καταφέρνει περίφημα. Γιώργο Μπλος. Αφέλη στην
offside. Και πάλι Μαρτέργιο. Διαμάντης. Άσπροχε. Μάγκεντο Αφέρδης. Πάλι στο Πικάσι. Μόνος σου και όλοι τους. Ναι, γιατί όχι. Φοβάται νομίζετε. Δεν καμία περίπτωση. Μουζογλου. Είναι λίγος ακόμα. Θα το κάνει. Γραβάνης. Ας το πούμε. Για ποιον, διεκδίκηση, τι θα δείξω εδώ το Βελάγι. Μπουλντόξ. Δημιουργήσα τα λεφτά από την λεπτά του ημιχρόνου. Όχι, κατοχή και ραγαθό, συγγνώμη, δικό μου το λάθος. Ο Λαζαράκης φωνάζει για άλλη μια φορά παρό. Κάνει το 12-32. Τάβανες. Διαμάντια πενάτη. Λιγνός. Καμισάκης. Μάλλον θα αναπηδήσει δύο φορές. Βασιλάκος. Άρτιος χειρισμός τίπλας. Τα χέρια στη μετά όλα του. Θα σπάσουν την πίεση. Διαμάντης θα χάσει την μπάλα. Πήρε την μπάλα ο Βασιλάκος. Τι έχουμε? Όχι. Αλλάζουν απόφαση. Μάλιστα. Σημαίνει ότι τι? Ότι τελευταίος ακούμπησε ο Βασιλάκος. Οκ. Thank you.
Πάλι και πάλι στα χέρια του. Ο Μεντάκης και πάλι. Καπνισάκης, για τρεις. Είτε τώρα. Βάλουμε. Καλάνι. Και από τίσο Γεωργόπουλο. Πήγαμε στα τελευταία δύο λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Ο Τζας, καλό παρακαλώ, θα στοχίσει. Πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια μπροστά στους δύο πύργους, Διαμάντη και Γαλάνη. Κοιτάω ένας, να βάλεις Χαλάνη μπροστά του, κάθε άλλο παρά εύκολο είναι. Για δύο ελεύθερες βολές. Έχουν κρατήσει πάρα πολύ χαμηλά τους στόχους στο σκορ, μόλις τους 18 πόντους. Απόρρια της πολύ καλής τους άμυνας.
Ζανάκης τελικός αποδέκτης, Σπορδοκάλι και 20-37. Γνωστή του κίνηση από τον Τζαν Σου για τα 4 μέτρα περίπου μετά από τρίπλα. Έσοδο. Yeah.
πηγών που ο Μάνος θα πέρασε στον Παλγέ στο θέση του Γερνού. Στο 22 η διαφορά. Κάσης, Μετάκης. Αν δεν καταφέρουν τώρα οι κόξοι αυτά τα 4 λεπτά να κατεβάσουν τη διαφορά, ο Μάνος θα πετύχει το καλάθι με το Μουμπί και εκεί κάπου στους 10. Άντε 12, 14 πόντους θα έλεγα και πάλι, αλλά οκ, αν τελειώσει 20 και πάνω, δεν νομίζω ότι γυρίζει το μάτς. Μετά στον Fox απόψε. Ειδικά από το δεύτερο δεκάλεπτο και με ύστερα. Λαβούνος. Εγγύοντας με τον Μετάλλης. Ο Κάσης. Το Σπίτερ. Πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο ενέργεια. Μισό καλάθι την πρώτη. Ο Μάνος ο μόνο που έκανε ήταν να την αφήσει το καλάθι. 25-46. Άγκος θέλεις να περάσει άλλη, το ψάχνει αυτή, την ψάχνει αυτή, είναι ο Λουκ Πάσα. Καλά να σας αφήσει. Βίτος οι οποίοι και οι Hawks έχουν απουσίες απόψε. Καταρχήν λείπουν με την Μητρακόπουλη. Ο ένας από την αρχή της σεζόν, ο άλλος προσπάτως, τον αναμένουμε. Από την άλλη δεν βλέπω μπόρο. Έτσι. Πάθα και το ωμέγα της ομάδας. Και στις δύο πλευρές του Ιβέντου. Και μόνο
μονάδες που πήγε στην, στην κατοχή του, ο Απέργης. Βασιλάκος. Θα πάρει το φάουλ. Νίκησε τον Μπιγκάση στα πόδια. Έστω εγώ στην πρώτη. Thank you.
Παπαγούλος για την απάντηση. Δεν θα έρθει. Βασιλάκος. Η μπάλα σε ρουξάει. Προεγόπουλος και αυτό. Ξέχασε γιατί. Καθυστέρησε πολύ. Ήταν μόνος, έπρεπε να τον πάρει. Το στην κατευθείαν εκεί. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι και στη μοναχού και επίσης και το φάουλ θα έχει δικαιώματα για μία ελεύθερη βολή. Φάουλ, χαμηλά. Χαμηλά, χαμηλά το δώσε. Παραλίγο να είχαμε γκολ φάουλ σε γκολ φάουλ. Ο
του Βασιλάκου που βγήκε επιτέλους σου βγήκε, αλλά ο Γαλάνης θα έκανε μαντάρα λέγαμε. Μουντάκι σας το πίσει, το τελευταίο rebound για να βγήσει το δεύτερο χρόνο. Ούτε. Μάλιστα. Ο Βασιλάκος θέλει το παιχνίδι σου στο 18 πόντους. Κάνει την αποστολή των Hawks πάρα πολύ δύσκολη. Η αλήθεια είναι ότι οι Hawks εκεί κάπου στα τέλη του τρίτου δεκαλέπτου δείχνουν να ξυπνάνε σε ένα παιχνίδι στο οποίο δεν έβγαλαν ένταση καθόλου. Βγάλανε νεύρο σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Περιασμένοι σαφέστατα τις απουσίες, τις διακοπές, είναι όλα μέσα. Θεωρώ ότι άρχισαν να ξυπνήσουν. Καθυστέρησε να προλάβει έτσι για τη γη, του ηγέτες. Δεν αφήνουν τίποτα. Συνέχεια. Πέντε λεπτά ακριβώς για το τέλος του πράσινου. Καμισάκης κάνει τον τράβηξη τώρα εδώ. Πάμε για αλλαγή. Είναι εφικτό. Λιγνός, δεν θα πει
πολύ. Πάρα 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 πολύ με χειμώρια. 44-60. Βγάλουν αντίδραση. Αυτό νομίζω και στοιχίζει. Στο ρεκόρ τους θα παραμείνουν στην ένατη θέση. Εύστοχος 47-62. Θα βάλεις. Θα βάλεις. Τρία δευτερόλεπτα όλα αυτά. Θα μειώσει στους 11.
βγάλουν φάουλ τώρα του Γεωργόπουλου. Πολύ σωστά. Έγινε από τους Hawks, επαναλαμβάνω καθυστερημένα. Πάνω αυτό το πρόσωπο που παρουσίαζε ένα κοινωτή του παιχνιδιού. Πιθανό να βλέπαμε άλλο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα ήταν για να το παίρναν, αλλά όχι και η διαφορά να κυμενόταν εκεί στους 20 πλάς πόντους. Λοιπόν, 61-68, μπάλα για τους Hawks. Διεκδίκηση. Βάζει το καμπάνι. Εντάξει, λογική λέει ότι δεν προλαβαίνουν ό,τι και να κάνουν τις βολές. Συνταγή. Απλά δίνουν χαρακτήρα και μπράβο τους. Τρεις εκείνος, τέλος παιχνιδιού.
αυτό. Οι Bulldogs θα πάρουν την νίκη, για χαρά σε όλους. Σημείο, ε. Μάλιστα. Λιάντα, 9.53. Thank you.
94 παραμένουν. Καζανάκης, απέργησε με μόνος, θα πάει την μπάλα. Κάρτζας, Καζανάκης, συγγνώμη, παραλίγο να κλέψει ο Σταφής. Ο Φιλάκης για τρεις. Επιθετικό rebound, πόσο τους έχουν πληγώσει αυτά τα επιθετικά rebound. Λαμάντης. Θα αφήσει την μπάλα στο... Λαζανάκη, συγγνώμη, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Και στη μοναφού και επίσης και το φάουλ θα έχει δικαιώμα για μία ελεύθερη βολή. Φάουλ, χαμηλά. Χαμηλά, χαμηλά το δώσε. Παραλίγο να είχαμε μπουλ φάουλ σου μπουλ φάουλ. Απέργησε. Θα στοχίσει. Χρειάζεται σκορ τώρα, χρειάζεται σκορ οι Hawks. Καλούνος. Νόλου, πάσα του Βασιλάκου, του πήγε την επιτέλουση, πήγε αλλά ο Γαλάνης θα έκανε μαντάρα. Αυτοκτήσει, επιθετικό, rebound για να γυρίσει το δεύτερο χρόνο. Ούτε. Θα βάζω την αυτοκτή. Μάλιστα. Ο Βασιλάκος θέλει το παιχνίδι σου στο 18 πόντους. Και κάνει την αποστολή των Hawks πάρα πολύ δύσκολη. Αλήθεια είναι ότι οι Hawks εκεί κάπου στα τέλη του τρίτου δεκαλέπτου δείχνουν να ξυπνάνε σε ένα παιχνίδι στο οποίο δεν έβγαλαν ένταση καθόλου, βγάλανε νεύρο σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι, περιασμένοι σαφέστατα τις απουσίες, τις διακοπές, είναι όλα μέσα. Θεωρώ ότι άρχισαν να ξυπνήσουν. Πάση θέλησε να προλάβει έτσι για τη γη, οι ηγέτες δεν αφήνουν τίποτα. Κάνει τον τράβιξ τώρα εδώ. Πάμε για αλλαγή. Βασιλάκο.
Ας το συμπρότει.
Λεάνδρης. Λοιπόν, θα έκανα από ένα ταφ. Από ό,τι καταλάβατε. Και ο Καβάνης με τον Αφέλγη. Πατέλησε 4, αποκλείθηκε. Λουμπάρης. Βασιλάδος. 48-64. Τυπική διαδικασία. Τελικό σκορ. Κουμπίτε στο Καναδάβαρο θα βάλει την έκτη του συνέχεια στο πρωτάθλημα. Σαββάλης για 3. Θα συνεχίσει. Βασιλάκο. Έγινε μια προσπάθεια από τους Γεραγκάς. Από τα τέλη του τρίτου δεκαλέπτου και μετά. Άρχισαν πιστεύω να μπουν στο παιχνίδι. Θα μπουν στο παιχνίδι. Ο Μεντάγης. Γραβάνης. Κυγνός. Τα παιδί τα καλά. Δεν είναι τα 64. Είχε και το καλάθι. Στα 53 δευτερόλεπτα όλα αυτά. Θα μειώσει στους 11. Λουβάρης, θα σκοτήσει, ο Μερτάκης,
Λαμβάνης, για τρεις. Εύστοχος. Θα πάρει το φάουλ ο Βασιλάκος στα 6 δευτερόλεπτα. Προσπάθεια έγινε από τους Hawks, επαναλαμβάνω, καθυστερημένα. Αν αυτό το πρόσωπο που παρουσίαζε να κλειδωθεί του παιχνιδιού, πιθανό να βλέπαμε άλλο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα ήταν για να το παίρναν, αλλά όχι και η διαφορά να κυμενόταν εκεί στους 20 πλάς πόντους. Λοιπόν, 61-68, μπάλα για τους Hawks. Λες. Διεξήγηση. Πάνω στο καμπάνι. Εντάξει, η λογική λέει ότι δεν προλαβαίνουν ό,τι και να κάνουν τώρα συμβολές. Συμβαλίσουμε. Απλά δίνουν χαρακτήρα και μπράβο τους. Πάρουν την νίκη για χαρά σε όλους.